Με την πρόταση του εισαγγελέα συνεχίζεται σήμερα στο Μικτόρκο το εφετείο Θεσσαλονίκης η υπόθεση του 46χρονου λέκτορα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου που κατηγορείται για τη δηλητηρίαση με αρσενικό της 34χρονης συζύγου του και της 85χρονης γιαγιάς της που είχε συνέπεια να χάσουν τη ζωή του τον Αύγουστο του 2013. Η εκδίκαση αυτής της πρωτοφανούς στα ελληνικά αστυνομικά χρονικά υπόθεση είχε σταματήσει στην προηγούμενη δικάσιμο μετά την απολογία του κατηγορουμένου στο Μικτόρκο το εφετείο, με τον ίδιο να αρνείται επίμονα οποιαδήποτε εμπλοκή, αποδίδοντας το θάνατο των δύο γυναικών σε επιβάρυνση των οργανισμών τους από αρσενικό που προήλθε από το δίκτυο ίδρευσης του εξοχικού της οικογένειας στη Χαλκιδική. Οι θάνατοι των δύο γυναικών είχαν προκαλέσει προβληματισμό στους γιατρούς του νοσοκομείου Παπανικολάου, όπου νοσηλεύτηκαν και κατέληξαν χωρίς να είναι γνωστό αρχικά πως είχαν δηλητηριαστεί. Οι εξετάσεις αργότερα έδειξαν το αρσενικό και οι γονείς της αδικοχαμένης κοπέλας ήταν αυτοί που άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση, θεωρώντας ότι δύο θάνατοι ήταν ύποπτοι. Κατέθεσαν μήνυση και αρχικά η υπόθεση εξετάστηκε από πτεσματοδίκη. Στη συνέχεια ανατέθηκε στη δίωξη ανθρωποκτονιών της ασφάλειας, οι αστυνομικοί της οποίας σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του γεωλόγου. Ο 46χρονος μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και έκτοτε είναι στη φυλακή. Στο παραπεμπτικό βούλευμα αναφέρεται ότι έδινε μέσω του νερού το δηλητήριο στη γυναίκα του όταν αυτή νοσηλευόταν. Στην απολογία του ο λέκτορας χαρακτήρισε το κατηγορητήριο θεωρία συνωμοσίας σε βάρος του, ενώ μιλώντας ζωντανά στην εκπομπή μας μέσα από τις φυλακές της Λάρισας είχε αναφερθεί στα σημεία που θεωρεί ότι αποδεικνύουν την αθωότητά του. Με όριο λοιπόν 0,2 η συγκέντρωση αρσενικού στις τρίχες της κεφαλής μου ήταν 0,73. Να το πούμε απλά, 3,5 φορές άνω του επιτρεπόμενου ορίου. Και η κόρη μου είχε ξεπεράσει το όριο το επιτρεπόμενο του 0,20 και μάλιστα το πιο επικίνδυνο από όλα είναι ότι το είχε ξεπεράσει σε ηλικία μόλις 3 ετών. Και αν συνεχίζονταν αυτή η τροφοδοσία της εντός εισαγωγικών με αρσενικό, τότε πολύ σύντομα, δυστυχώς και η ίδια θα κατέληγε, αλλά και εγώ. Σας ρώτησα ευθέως, αν εσείς ουσιαστικά μπαίνοντας μέσα στο νοσοκομείο, ρίχνατε αρσενικό σε αυτές τις δύο γυναίκες για να τις σκοτώσετε. Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν έκανα κάτι τέτοιο. Υπάρχει μαρτυρία ιατρού του νοσοκομείου του Παπανικολάου, η οποία αναφέρει ότι όταν η σύζυγός μου έπαιρνε φαγητό από το πατρικό της σπίτι, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης, το οποίο φαγητό το παρασκεύαζε η γιαγιά της, τότε επιδεινώνονταν η υγεία της επί μία σειρά 4 περίπου ημερών. Και μετά διέταξε η ίδια να διακοπεί η σύντησή της από το σπίτι, καθώς η υγεία της επιδεινώνονταν. Αυτή είναι η απάντησή μου. Υπενθυμίζεται ότι ο λέκτορας στο πρωτόδικο δικαστήριο είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος και δεν το αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο, να το αναφέρω γιατί μου αρέσει πάντα να το λέω. Η πρώτη που έφερε αυτή την αλήθεια στο φως ήταν η δημοσιογράφος Γιώτα Κυπουρού που τότε συνεργαζόταν μαζί μας. Λοιπόν, στρατή μου, είναι μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη και σήμερα στα δικαστήρια τι περιμένουμε? Ακριβώς, Ζήνα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα, λοιπόν, εντός των επόμενων λεπτών, αναμένεται η εισαγγελική πρόταση για την συγκλονιστική αυτή υπόθεση, η οποία έχει απασχολήσει το Πανελλήνιο. Αναφέρομαι στην υπόθεση του καθηγητή, του λέκτορα, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της σύζυγου του, αλλά και της γιαγιάς της. Η συζήτηση, η οποία έχει ξεκινήσει σήμερα από πολύ νωρίς, στο μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκης. Υπάρχει έτσι πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πρέπει να σου πω. Και βεβαίως, όπως έχω την ευκαιρία να συζητήσω και στο περιθώριο με τον δικηγόρο του λέκτορα, τον κορυφαίο ποινικολόγο, τον κύριο Νίκο Διαλυνά, είναι μία από τις συγκλονιστικότερες υποθέσεις των τελευταίων χρόνων. Έχει διαχειριστεί και χειριστεί εκατοντάδες υποθέσεων. Αυτή, ωστόσο, παρουσιάζει ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Και εμείς περιμένουμε να δούμε τι είναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο λέκτορας, τις φορές που βγήκε στην εκπομπή, με την παραμικρή λεπτομέρεια μας έλεγε τι μπορεί να συμβεί. Δηλαδή ότι υπήρχε πρόβλημα και με το νερό που υπήρχε στο εξοχικό και ενδεχομένως αυτό να τις δηλητηρίαζε. Ομόφωνα όμως ένοχος καταδικάστηκε πρωτοδίκως. Να δούμε τι θα βγει στο εφετείο με την εισαγγελική πρόταση που θα ακούσουμε σήμερα, αλλά που δεν είναι πάλι η απόφαση, είναι όμως η πρόταση του εισαγγελέα, Πέτρο μου. Να δούμε τι λέει ο κ. Διαλυνάς και ο λόγος σε σένα μετά. Παρακαλώ.
Αναμένουμε την εισαγγελική πρόταση όσον αφορά την αθωότητα ή την ενοχή του κατηγορουμένου καθηγητού. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η πρόταση θα είναι καταδικαστική και η εκτίμησή μου αυτή στηρίζεται στις ερωτήσεις οι οποίες γίνονται από τον κύριο εισαγγελέα της έδρας καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης. Βέβαια το αποτέλεσμα της δίκης θα εξαρτηθεί και από τις αγορεύσεις όλων των συναδέλφων, αλλά κυρίως από την ορθή εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού, πράγμα το οποίο αποτελεί δικαίωμα του κατηγορουμένου και αξίωσή του, κάτι το οποίο τον τελευταίο καιρό λίγο έχει παραβλεφθεί σε άλλες υποθέσεις. Και βέβαια θεωρούμε ότι, και πιστεύω εγώ ακράδαντα, ότι οι δικαστές της έδρας, τακτικοί και λαϊκοί, θα εκτιμήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία και θα καταλήξουν σε μία δίκαιη κρίση, χωρίς να βέβαια να λάβουν υπόψη τους αυτά τα οποία είπε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ότι οι δικαστές δεν πατούν στο πάτωμα, αλλά είναι πιο ψηλά από τους άλλους ανθρώπους, διότι μεσολαβούν μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Οι δικαστές είναι άνθρωποι όπως είμαστε όλοι και κρίνουν μόνο με τη συνείδησή τους και με βάση τα αποδεικτικά τους στοιχεία. Οι μύθεοι που μεσολαβούν μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων στην εποχή μας και ειδικά στο δικαστικό σώμα δεν υπάρχουν, ούτε πρέπει να υπάρχουν, και παρόμοιες αντιλήψεις θα μας βρουν αντίθετους. Εύχομαι να κριθεί ο πελάτης μου με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία, την κοινή λογική η οποία πρέπει να επικρατεί σε όλες τις αποφάσεις. Μάλιστα. Τον ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Διαλυνάς. Περιμένουμε. Προανήγγειλε ο κύριος Διαλυνάς ουσιαστικά. Μας είπε, Ζήνα, ότι περιμένει μια καταδικαστική εισαγγελική πρόταση. Βέβαια, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, η εισαγγελική πρόταση δεν είναι δεσμευτική σε καμία περίπτωση για την απόφαση του δικαστηρίου. Και εκτιμώ ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η τελική έκφανση αυτής της ιστορίας, αυτού του θρίλερ, το οποίο μας απασχολεί εδώ και χρόνια. Έχω πραγματικά μείνει έκπληκτος, γιατί βλέπαμε και το απόσπασμα της εκπομπής που ήμασταν μαζί με τον Δημήτρη και εσένα. Στη συνέντευξη, την οποία μας είχε παραχωρήσει ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, ο οποίος πραγματικά απαντούσε. Πάντα είναι ανοιχτός να παραχωρεί την εκπομπή μας συνέντευξη, εφόσον το ζητήσουμε. Απλώς για αυτονόητους λόγους, λόγω της εισαγγελικής πρότασης τώρα, θέλαμε έτσι να το αφήσουμε. Μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση λοιπόν το γεγονός ότι απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις με λεπτομέρειες. Αυτό βέβαια, ξέρεις, έχει και μια διπλή ανάγνωση. Είτε είναι κάποιος ο οποίος ενδεχομένως είναι παντελώς αθώος και δεν έχει καμία σχέση με όλη αυτή την ιστορία, είτε είναι κάποιος ο οποίος είχε εξηφάνει όλο αυτό το διπλό, όπως καταγγέλλεται, έγκλημα, με την παραμικρή του λεπτομέρεια. Και να θυμίσω και κάτι για τους τηλεθεατές που ενδεχομένως δεν θυμούνται όλη την υπόθεση ακριβώς, ότι αυτός ο άνδρας που έχει μπει και είναι στη φυλακή τώρα, είχε γίνει λόγος ότι το κίνητρο ενδεχομένως ήταν η νέα του σχέση, με την οποία έχει αποκτήσει και παιδί και τα λοιπά. Όμως στην πορεία ο ίδιος αντέκρουσε όλα αυτά, λέγοντας ότι ουδέποτε υπήρξε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι είναι πολύ συγκεκριμένος και πολύ ευθύς αυτό που λέει. Θεωρεί ότι το δηλητήριο αυτό που μπήκε στον οργανισμό αυτών των γυναικών προήλθε από το νερό με άλλο τρόπο, τέλος πάντων. Έτσι, δεν ήταν λέει αυτός. Και στο δικό του βέβαια οργανισμό, έτσι. Ναι. Και στο δικό του και στις κόρες του. Και στις κόρες του, σε μικρότερο βέβαια ποσοστό. Μη θανατηφόρο. Κάτω το όριο. Ναι. Επειδή σας παρακολουθούσα τότε, γιατί το θέμα αυτό πραγματικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ, θυμάμαι που έλεγε ότι ειδικά όταν φτιάχνανε ρύζι, το οποίο απορροφά πάρα πολύ νερό, επιδεινωνόταν η υγεία του. Δεν ξέρω. Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι και μέσα από τις σπουδές του και αυτά, γνωρίζει καλά αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει με το αρσενικό, ποιες τροφές το απορροφούν, ποιες δεν το απορροφούν. Αυτό πάντως που κρατάω κι εγώ είναι ότι όταν πήγαινε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο μιλάω πάντα, όχι με τη δική μου θέση, και πήγαινε φαγητό στις συγκεκριμένες γυναίκες ή, τέλος πάντων, δεν μπορώ να ξέρω τι συνέβαινε, τότε ανέβαιναν έτσι τα ποσοστά. Έτσι. Αυτά είχαν ακουστεί τότε, οφείλουμε να τα πούμε. Εδώ λοιπόν είμαστε και έχουμε εισαγγελική πρόταση στην υπόθεση που συζητήσαμε λίγο πριν με το λέκτορα. Στρατή, τι προβλέπει, τι προτείνει ο εισαγγελέας?
Να πούμε λοιπόν ότι η είδηση είναι αποκλειστική και το μεταδίδουμε πρώτοι εμείς. Την ενοχή του λέκτορα λοιπόν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως είχε κριθεί και πρωτόδικα, πρότεινε νωρίτερα ο εισαγγελέας για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή της συζύγου του και της γιαγιάς της. Νωρίτερα να σημειωθεί ότι ο εισαγγελέας επεσήμανε ότι ο καταδικαστής επέδειξε πλήρη περιφρόνηση προς το ένομο αγαθό της ζωής. Να σημειώσω τέλος ότι ακολουθούν στην επόμενη δικάσιμο, η οποία είναι προσδιορισμένη για την 14η Ιουνίου, κατά δικονομική σειρά, οι αγορεύσεις των συνηγόρων της πολιτικής αγωγής. Να πω το εξής, ότι πριν είπα εκ παραδρομής ότι με τον τρόπο του δολοφόνησε την γυναίκα του και την πεθερά του, όχι τη γιαγιά, διότι η γυναίκα που έμεινε πίσω, η πεθερά του σε αυτή την οικογένεια, είναι και εκείνη που κίνησε όλη τη διαδικασία προκειμένου να βγει η αλήθεια στο φως. Είναι μια απόφαση που είναι μια πρόταση του εισαγγελέα, αλλά όπως είπαμε και πριν, δεν σημαίνει τίποτα για το αποτέλεσμα. Έτσι ακριβώς, Ζήνα, δεν είναι δεσμευτική η πρόταση του εισαγγελέα και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να περιμένουμε και τις αγορεύσεις των δικηγόρων, ένθεν και ένθεν, και φυσικά την απόφαση του μεικτού ορκωτού εφετείου, προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η τύχη, ποιο θα είναι το φινάλε αυτού του θρίλερ.